Θα πάμε στον μπασκετικό Άρη. Πριν όμως μας πει ο Γιάννης τα του ρεπορτάζ, θα πάμε να μιλήσουμε για ένα διαφορετικό ζήτημα, για την ΚΑΕ Άρης που για ακόμα μία φορά δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο και ειδικά τώρα που η ολόκληρη Ελλάδα παρακολουθεί συγκλονισμένη τα όσα γίνονται στην Αττική. Και έχουμε Γιάννη μαζί μας. Έχουμε τον κύριο Νίκο Κουκουλιά, τον γιατρό ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του και στην ΚΑΕ. Ήταν ο γιατρός ο οποίος συνέλαβε ουσιαστικά την ιδέα μιας δημιουργίας τράπεζας αίματος για την ΚΑΕ Άρης και προχώρησε στην υλοποίησή της. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλησπερίζουμε. Γιατρέ, καλησπέρα από το Λίμπερο. Γεια σας, Κουκουλιά. Καλησπέρα. Φαντάζομαι παρακολουθείτε κι εσείς συγκλονισμένος τα όσα συμβαίνουν στην Αττική, όλος αυτός ο πόνος που υπάρχει, που έχει ξεσπάσει μετά τις φωνικές πυρκαγιές, ακόμα και σε ένα έμπειρο μάτι σαν το δικό σας που έχετε αντιμετωπίσει πολλά περιστατικά στην καριέρα σας, δεν γίνεται να μην σας έχει επηρεάσει, φαντάζομαι. Έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω ότι αυτό το μέγεθος της καταστροφής είναι τέτοιο που δεν μπορεί να αφήσει κανέναν ανεπηρεάστο από κάθε άποψη. Πέρα από τις υλικές ανάγκες που υπάρχουν, γιατρέ, πέρα από τα είδη πρώτης ανάγκης που πρέπει να παρέχουμε στους συνανθρώπους μας οι οποίοι χρήζουν βοήθεια σε αυτή τη στιγμή, διαβάζουμε και από το ρεπορτάζ ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αίμα. Ήδη στα νοσοκομεία της Αττικής έχουν εσπεύσει πολλοί πολίτες ούτως ώστε να δώσουν το αίμα τους για να βοηθήσουν την κατάσταση. Το ίδιο συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη, το ίδιο κάνει και η Τράπεζα Αίματος της ΚΑΕ Άρης. Είδαμε σήμερα την ανακοίνωση που βγήκε και καλεί όσους ενδιαφέρονται, όσους μπορούν, να πάνε να δώσουν, έτσι να μπορέσει η Τράπεζα Αίματος της ΚΑΕ να στείλει κάποιες φιάλες. Πείτε μας λίγο, ποια είναι η διαδικασία. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες για το λόγο ότι οι εγκαυματίες χάνουν πάρα πολλά υγρά και αυτό απειλεί τη ζωή τους. Επομένως η αναπλήρωση των υγρών αυτών είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσει κάποιος να προσφέρει μια ουσιαστική βοήθεια. Άρα πραγματικά οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Στις ήδη πολύ μεγάλες ανάγκες που υπάρχει γενικά στη χώρα μας για πολλούς λόγους. Αν κάποιος βάλει και το γεγονός ότι συμπίπτει η θερινή περίοδος με κάποια τροχέα, με αυξημένο τουρισμό, άρα αυξημένο πληθυσμό κτλ., αυτή συγκυριακά, αυτή η χρονική στιγμή είναι μια περίοδος πολύ μεγάλων απαιτήσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τράπεζα της ΚΑΕ Άρης, θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι όλες οι τράπεζες αίματος και της ΚΑΕ Άρης μαζί με αυτές έχουν δείξει μια ευαισθησία και προσπαθούν να βοηθήσουν την κατάσταση. Αλλά όπως και στις τράπεζες τις συμβατικές, αυτές που είχε ο καθένας στο μυαλό του, εάν πάνε όλοι μαζί οι πολίτες και ζητήσουν τα χρήματα που έχουν καταθέσει στις τράπεζες, οι τράπεζες δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, τώρα οι αιμοδοσίες της Ελλάδος δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άμεσα όλες τις ανάγκες που έχουν προκύψει αυτή τη στιγμή. Επομένως είναι πολύ σημαντικό, όχι να πούμε απλά όλοι οι τράπεζες όλων των συλλόγων να πούν ότι έχω τόσο αποθηματικό που μπορώ να το διαθέσω, αλλά είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια ουσιαστικά μια καινούργια αιμοδοσία, δηλαδή όλοι οι αιμοδότες του κάθε συλλόγου να πάνε να δώσουν τώρα αίμα, το οποίο θα πάει απευθείας στους πληγέντες και σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό που έκανε η ΚΑΕ και αυτό που θα κάνουν φαντάζομαι και οι περισσότεροι σύλλογοι που θα θέλουν να βοηθήσουν είναι ουσιαστικά να κάνουν μια καινούργια αιμοδοσία, άτακτη και διάχυτη, όχι οργανωμένη, όχι στο Palette Sport. Ο καθένας από μόνος του που θέλει να βοηθήσει την κατάσταση θα πάει στην αιμοδοσία που τον εξυπηρετεί, της πόλης του, της γειτονιάς του, και θα δώσει τα στοιχεία που έχει δώσει η ΚΑΕ με την ανακοίνωσή της για την ΚΑΕ Άρης, και αυτό το αίμα με εντολή της ΚΑΕ Άρης πάει απευθείας σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, στους κλιέντες. Αυτή είναι η διαδικασία. Άρα, γιατρέ, για να μιλήσουμε και εδώ για τη Θεσσαλονίκη, μπορεί ο Θεσσαλονικιός να πάει οποιαδήποτε στιγμή σε ένα δημόσιο νοσοκομείο να δώσει την... να κάνει την διαδικασία της αιμοδοσίας και μετά δίνοντας τον αριθμό 13448 που αντιστοιχεί στην τράπεζα της ΚΑΕ Άρης, να δημιουργηθεί αυτό το απόθεμα και να σταλεί απευθείας στα νοσοκομεία της Αττικής. Απλά δεν είναι οποιαδήποτε στιγμή, είναι ώρες λειτουργίας των νοσοκομείων, ουσιαστικά πρωινά, εντάξει, γιατί αυτές είναι οι ώρες που εξυπηρετούν, αλλά σίγουρα υπάρχει μια αυξημένη ευαισθησία και από όλους
νομίζω ότι υπάρχει διάθεση να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Mm-hmm. Αλλά αυτή είναι η διαδικασία, ναι. Σε όποια αιμοδοσία τον βολεύει, εμάς η αιμοδοσία άμεσης συνεργασίας είναι η αιμοδοσία του Αγίου Παύλου, mm-hmm. αλλά και στις υπόλοιπες δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το αίμα θα πάει για τον ίδιο σκοπό και έχει την ίδια αξία παντού. Ακριβώς. Γιατρέ, γίνεται και στις κλινικές και στις ιδιωτικές κλινικές, μπορεί κάποιος Όχι. Ναι, ναι. Η αιμοδοσία και η τράπεζα αίματος είναι δημόσιο αγαθό. Το αίμα είναι δημόσιο αγαθό. Οι ιδιωτικές κλινικές εξυπηρετούνται από την μία τράπεζα, κεντρική τράπεζα που είναι δημόσια. Mm-hmm. Και για να πάει κάποιος να δώσει αίμα, τι προδιαγραφές πρέπει να υπάρχουν, φαντάζομαι. Θα πρέπει να είναι ενήλικος, mm-hmm. θα πρέπει να είναι ενήλικος, να μην έχει πάρει φάρμακα τις τελευταίες 5-6 μέρες, 5 μέρες, εντάξει, να μην έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας mm-hmm. και να πάει με ένα ελαφρύ φαγητό, με έναν σχετικά καλό ύπνο, ξεκούραστος δηλαδή, και με ένα ελαφρύ πρωινό να πάει να δώσει το αίμα του. Mm-hmm. Είναι 10 λεπτά δουλειά και σε μία ώρα μπορεί να επιστρέψει κανονικά στην εργασία του και στις δραστηριότητες του. Ακριβώς. Όσοι μπορούμε λοιπόν να πάμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία για καλό σκοπό. Είναι άλλωστε θα βοηθήσουμε ανθρώπους να ξεπεράσουν αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία στην οποία έχουν βρεθεί και στην τραγική συγκυρία την οποία έχουν βρεθεί, γιατί η αιμοδοσία, το αίμα σώζει ζωές πραγματικά. Και για μας που είναι μια διαδικασία που διαρκεί 10 λεπτά, για κάποιον μπορεί να βοηθήσει ούτως ώστε να διατηρηθεί στη ζωή. Ναι, ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν βοηθούμε μόνο τους αρρώστους, αλλά και τους δικούς τους ανθρώπους, οι οποίοι προφανώς και αυτοί θα έχουν προβλήματα στο να κινητοποιηθούν και να βοηθήσουν τους δικούς τους ανθρώπους. Έτσι, άρα λοιπόν είναι ανακόφιση σε οικογένειες, δεν είναι μόνο σε αρρώστους. Προφανώς προέχει ο άρρωστος, αλλά σκεφτείτε και κάποιον ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει ότι έχει χάσει και το σπίτι του και έχει να τρέξει και με χιλιάδες δυο άλλα πράγματα και ταυτόχρονα πρέπει να στηρίξει και τον άνθρωπό του. Είναι πραγματικά δύσκολη κατάσταση και πρέπει ο καθένας από εμάς να κάνει αυτό που μπορεί. Ακριβώς. Γιατρέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και εγώ ευχαριστώ γιατί και εσείς συμμετέχετε με τον τρόπο και με τη δύναμη που έχετε σε αυτό το έργο. Να είστε καλά, γιατρέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Αυτός λοιπόν ήταν ο Νίκος Κουκουλιάς, ο γιατρός με τον οποίο συνεργάζεται η ΚΑΕ Άρης.